Τι με δεν ξέρεις καλέ και ζουμπούλια, εδώ θα γίνει σφαγή. Σφαγή θα γίνει εδώ τώρα, ετοιμάζουμε. Έχεις πάρει θέση, έχω πάρει θέση γιατί εδώ έχω στοχεύσει σε αυτήν, την τρύπατη, την τρύπατη Παύλωμα, την παίρνω. Πάρτε γρήγορα και ξεκίνα και να πέσει κάρτα με τελικά για να σου πω εγώ γρήγορα πώς θα φτιάξουμε αυτή την Παύλωμα τη θεϊκή. Δες πόσο τρεμουλιαστή είναι και μαστιχωτή μέσα είναι ό,τι πρέπει. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά μας, τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε αυτή την Παύλωμα με κρέμα βανίλια σήμερα. Λοιπόν, για τους μπεζέδες θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια σπράδια αυγών, 200 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική και 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Για την κρέμα μας θα χρειαστούμε 1 λίτρο γάλα φρέσκο, 4 αυγά, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 3 βανίλιες και 80 γραμμάρια κονφλάουρ. Και μετά για το στόλισμα θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια φρούτα του δάσους, φράουλες, βατόμουρα, μύρτιλα, και ό,τι άλλο θέλουμε. Κυρίως κόκκινα φρούτα ή αυτά τα κόκκινα πιο φρούτα. Ακριβώς. Φρούτα του δάσους. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσω εγώ, θα χτυπήσω τα ασπράδια των αυγών σε μαρέγκα. Θα τα χτυπήσω δυνατά μέχρι να αφρατέψουν και θα ρίξω σταδιακά τη ζάχαρη κρυσταλλική. Θα τη ρίξω σιγά σιγά μέσα. Δεν θέλω να πέφτει όλη μαζί. Επίσης, όταν θα ζυγίσετε τα ασπράδια, θέλω τα γραμμάρια που θα σας δώσουν τα ασπράδια να βάλετε την αντίστοιχη ζάχαρη κρυσταλλική και ζάχαρη άχνη. Για παράδειγμα, εμένα σήμερα ήταν 204 γραμμάρια τα ασπράδια και έβαλα 204 γραμμάρια κρυσταλλική, 204 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Θέλω να μου το τηρήσετε αυτό για να γίνουν οι παύλωβες όπως ακριβώς έχουν βγει εδώ. Εδώ. Τις βλέπετε? Δεν τις ξέρετε. Αφού χτυπήσω λοιπόν τουλάχιστον για 5 λεπτά τη μαρέγκα μαζί με τη ζάχαρη και βεβαιωθώ ότι έχει λιώσει η κρυσταλλική ζάχαρη, εγώ θα σας πάω λίγο πιο γρήγορα επειδή θέλει χρόνο εδώ. Θα ρίξω τη ζάχαρη άχνη μέσα και απλά θα κάνω ένα πολύ μικρό ανακάτεμα, περίπου στο 1 λεπτό. Ίσα να αφομοιωθεί μέσα η ζάχαρη, δεν θέλει πολύ δυνατό χτύπημα, ίσα να πάρει τη ζάχαρη άχνη μέσα. Είμαστε έτοιμοι. Τόσο γρήγορα. Σηκώνω λοιπόν το μίξερ μου. Θα ανακατέψω με μία σπάτουλα να βεβαιωθώ ότι στα τυχώματα του μπολ δεν έχει περισσέψει ζάχαρη, άχνη και είμαστε... Όνειρο. Okay. Και με ένα κουτάλι θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τις παύλωβες. Αυτή είναι η μαρέγκα. Για να δω πώς θα το κάνεις τώρα αυτό. Κοίτα να δεις πώς θα το κάνω τώρα. Θα πάρω μία μεγάλη κουταλιά της σούπας. Θα βάλω σε μία λαδόκολλα, σε ένα ταψί. Έτσι μαστιχωτή. Μαστιχωτή ακριβώς. Και θα πατήσω με το κουτάλι μου στο κέντρο. Σαν φωλίτσα. Σαν φωλίτσα και θα κάνω μία τρυπούλα. Τι ωραία που τώρα για αυτό που τρως εσύ που το έχω κάνει μιλφέι, θα βάλω λιγότερη κρέμα και θα την απλώσω λίγο με το κουτάλι μου για να γίνει ψηλή. Α, να γίνει πιο λεπτή, αν θέλουμε να το κάνουμε τρύπατο. Να το κάνεις ακριβώς, τρύπατο. Τώρα, αν θέλουμε να το κάνουμε μεγάλο, μπορούμε να θέλουμε να φτιάξουμε, να έχουμε ένα τραπέζι. Και να θέλουμε μεγάλη παύλωμα. Να κάνουμε μια μεγάλη παύλωμα. Θα βάλουμε μεγαλύτερη δόση μέσα, δηλαδή 3-4 κουταλιές, και θα κάνουμε την ίδια διαδικασία όπως κάναμε εδώ. Έτσι. Βγήκε. Να την κάνουμε μεγάλη. Μάλιστα. Ψήνουμε λοιπόν στο φούρνο στους 90 βαθμούς για 2 ώρες. Ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. 92 ώρες. 90 βαθμούς για 2 ώρες. Γιατί έτσι θα μας μείνουν οι παύλωβες λευκές και τραγανές. Πάμε λοιπόν, αφού τις βάλουμε στο φούρνο, πάμε να σας δείξω τώρα πώς θα κάνουμε την κρέμα. Η κρέμα μας. Για την κρέμα θα χρειαστώ 1 λίτρο γάλα. Από αυτό το γάλα έχω κρατήσει ελάχιστο στην άκρη. Και θα ρίξω μέσα τα 4 αυγά. Θερμοκρασία δημοτίου. Δωματίου, αυτό εδώ. Το άλλο πρέπει να βράσει. Ναι. Έχω ρίξει τα 4 αυγά. Λερώθηκα λίγο, δεν πειράζει. Τη μισή ζάχαρη θα τη ρίξουμε μέσα στο γάλα και την άλλη μισή ζάχαρη εδώ. Ωραία. Και σε αυτό εδώ το γάλα το κρύο θα ρίξουμε το corn flour. Θα τα ανακατέψουμε όλα πάρα πολύ καλά. Να βεβαιωθούμε ότι θα λιώσει το corn flour τελείως. Και δεν θα έχει μέσα. Και τα αυγά, επίσης. Και τα αυγά, βέβαια. Και δεν θα έχει κόμπους για να μην μας βολιάσει η κρέμα. Και όλο αυτό, όπως βράζει το γάλα μου, θα έρθω και θα το ρίξω μέσα. Μάλιστα. Και με γρήγορες κινήσεις, εγώ θα ανακατεύω συνέχεια εδώ. Για να μην κόψει. Για να μας δέσει. Ναι. Και για να μην κόψει. Για να μην κόψει. Ακριβώς. Λοιπόν. Αφού ανακατέψω εγώ εδώ. Μπορεί να είμαι ακαμάτρα, αλλά τα βασικά τα ξέρω. Έτσι. Θα ρίξω μέσα και τις βανίλιες μας. Να σε βοηθήσω να τις ανοίξω εγώ για να ανακατεύεις ή να ανακατεύω. Έλα, ανακατεύω. Λοιπόν, θα ρίξω και τις βανίλιες μας μέσα.
Και μόλις η κρέμα μας δέσει, θα την τραβήξουμε στην άκρη και θα την βάλουμε σε ένα μπολ, θα τη σκεπάσουμε με μία μεμβράνη που να εφάπτεται και θα την αφήσουμε να κρυώσει. Έξω, ή όχι στο ψυγείο. Ή και στο ψυγείο μπορούμε να τη βάλουμε. Αλλά να τα αφήσουμε λίγο να κρυώσει. Θα την αφήσουμε λίγο να κρυώσει ακριβώς και μετά θα τη βάλουμε στο ψυγείο. Mm-hmm. Μόλις κρυώσει λοιπόν η κρέμα μας, mm-hmm. θα την χτυπήσουμε ξανά στο μίξερ για 5 λεπτάκια να αφρατέψει. Mm. Και μόλις αφρατέψει, θα πάρουμε αυτήν εδώ την κρέμα που έχω εγώ εδώ. Ναι. Στη σακούλα ζαχαροπλαστικής και θα σου βγάλω τώρα εγώ από το φούρνο που έψησα το πρωί τις έτοιμες. Πολίτσες μας, τις ωραίες. Για να δεις πώς γίνονται. Κοίτα. Μας βρήκε τώρα. Μαστιχωτές. Να δοκιμάσω. Ορίστε. Μαστιχωτές, μαστιχωτές. Κάτσε να βάλω λεξιδιά. Και όπως είναι λοιπόν εδώ και έχω τις μαρέγγες μου, θα τις γεμίσω με την κρέμα. Και θα στολίσουμε τα φρούτα. Θα στολίσουμε με τα φρέσκα φρούτα από επάνω. Τέλεια. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω εγώ, μόλις τελειώσω και βάλω τα φρέσκα φρούτα, παίρνω ή λεμόνι ή λάιμ και ξύνω λίγο από πάνω για να πάρει τη φρεσκάδα. Αυτό το λάιμ αυτό. Ιδέες. Είσαι φαν του λάιμ όμως. Ένα τα λεπιδιά είναι μαγεία. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Το γλυκό αυτό είναι μαγεία. Να πω κάτι για το λάιμ. Η χαρά η γυναίκα που δεν τρώει καθόλου λεμόνι, το lime, για κάποιο λόγο το αλλάζει τα φώτα. Ακριβώς, είναι πάρα και πολύ. Και πολύ πιο, πώς λέγεται, έχει πολύ πιο έντονες μυρωδιές, πιο ωραίες ναι, μυρωδιές. Ναι, πολύ πιο πλούσια μυρωδιά. Έλα εδώ σώσου, φυλάκι, γιατί αυτό που έχω εδώ ήταν συγκλονιστικό. Ήταν συγκλονιστικό. Έτσι ωραία, συγκλονιστικά. Να ζουν οι μαρέγγες. Αφρά τα μαστιχωτά θα κλείσουμε την εβδομάδα μας. Σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα. 10 παρα 10. Ποιοι θα είναι εδώ πρωινιάτικα? Εμείς! Καλό Σαββατοκύριακο, πολλά φιλιά.